Ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Ήταν καταδοκιστικό, πολύ ενδιαφέρον. Εγώ το έχω ξαναπεί άλλωστε ότι είναι σαν να διαβάζει κανείς ντοκιμαντέρ το βιβλίο αυτό. Έχει πολύ μεγάλο. Για βιβλίο επιστημονικό, ακαδημαϊκό του χώρου μας διαβάζεται από μευστή, οπότε το συστήνω εγώ ανεπιφύλακτα. Σας ακούω στο τέλος, άλλωστε. Ναι. Προσέξτε όμως, μην κατηγορηθείτε για μαχαίρια αν το πάρετε. Οπότε σας ακούμε. Πριν ξεκινήσουμε εμείς, ερωτήσεις, σκέψεις που θέλετε να μοιραστείτε. Καλησπέρα, Σκατία. Ευχαριστούμε. Λίγο πιο δυνατά για να σε γράφει και Ήθελα να ρωτήσω, από ό,τι κατάλαβα από την έρευνα που κάνατε, συναναστραφήκατε με αυτούς τους ανθρώπους σου. Συναντηθήκατε. Πώς ήταν αυτή η επαφή για εσάς ως ερευνήτρια, και αν αισθανθήκατε κάποια στιγμή φόβο ή κάτι παραφερές, κάποιο παραφερές συνέστημα. Κοίτα, μια ανησυχία την είχε. Άνετα δεν ήμουν. Δηλαδή έπρεπε να αυτολογοκρίνομαι, να παραμένω ευγενής, σοβαρή καθηγήτρια πανεπιστημίου, γιατί έτσι άνοιξε την πόρτα. Να διατηρώ την προσωπική μου άποψη, αλλά να καταφέρω να εκμεύω τις πληροφορίες που ζητούσα. Είναι ένα ζήτημα αυτό, το έχουν αντιμετωπίσει κι άλλοι. Δηλαδή έχει ένα εθνογραφικό χαρακτήρα αυτή η επαφή. Δεν αισθάνεσαι άνετα. Δηλαδή, όταν τέλειωσε η έρευνα, χάρηκα που δεν θα ξαναχρειαστεί να το κάνω αυτό. Αλλά υπήρχε μία σχέση καλής συνεργασίας. Δεν λέω ότι μου τα είπαν όλα, δεν λέω ότι μου είπαν αλήθεια όλοι. Αλλά υπήρχε μία προθυμία να μου δώσουν υλικό. Δηλαδή, μου ανοίξαν το σπίτι τους κάποιοι και πήγα και κατέγραψα προσωπικές βιβλιοθήκες. Οι οποίες πρέπει να πω ότι είχαν και τα βιβλία που είχα εγώ στη βιβλιογραφία μου από την άλλη πλευρά. Κουνούνται τα βιβλία, όλα. Το οποίο το σέβομαι αυτό, διότι δείχνει μία συγκρότηση. Μου φέραν, ψάξαν στα πατάρια τους και στις αποθήκες τους και μου φέραν εκδοτικούς καταλόγους του 81, του 83, του 85 σειρές. Είχαν κρατήσει. Υπάρχουν συλλέκτες στο χώρο. Και έτσι είχα τη δυνατότητα να υπήρχε κάποιοι που θυμώσανε μαζί. Δηλαδή οι ψυχιακίδες δεν θελήσανε. Ο Χρήστο της Θεσσαλονίκης μου έφτιαξε το τηλέφωνο στα μέτρα, σχεδόν με έβρισε. Τι μου είπε, εγώ δεν είμαι τέτοιος που λέτε εσείς. Μετά όμως όταν διαβάζεις τις εφημερίδες και στα site του χώρου, οι στυλοβάτες του εθνικιστικού χώρου και ο Χρήστο είναι πρώτη τραπέζι, το επιχείρημα δεν ισχύει. Ήταν δύσκολη. Έκανα αρκετές μετακινήσεις για να πάω τους βρώους, γιατί είπαμε υπάρχει και η γεωγραφική διασπορά. Αλλά και χωρίς συνεργασία τους δεν θα μπορούσε ποτέ να μαζευτεί το υλικό, γιατί δεν υπάρχει πουθενά. Πουθενά σε δημόσια πρόσβαση. Άλλη ερώτηση, Άγγελε. Έχω πολλές ερωτήσεις. Αλλά ξεκινάω σε συνέχεια τις προηγούμενες ερωτήσεις του συναδέλφου. Σε βουλδοσκόπησαν και του αναγράψεις. Δηλαδή, ωραία, πάρε παρουσιάζεσαι, λες είμαι καθηγήτρια, με ενδιαφέρει αυτό. Αναρωτήθηκα. Καταρχήν πήγα συστημένη. Συστημένη, εντάξει. Δηλαδή, φίλος έχει φίλο που σου στείλω και τα λοιπά. Φίλο, φίλο. Λοιπόν, ο πρώτος που είδα ήταν ο Σχοινάς, ο γιος του Σχοινά. Ο οποίος όμως δεν ήταν πολύ πρόθυμος. Δεν ήξερε και καλά τη δουλειά, δεν ήταν. Μετά πήγα στο Γιαννάκεμα, πάλι συστημένη. Από το Σχοινά. Δηλαδή, τουλάχιστον ο Σχοινάς μου πρόσφερε αυτή την ίσο. Και μετά ο Γιαννάκεμας με εμπιστεύτηκε ότι με είδε για σοβαρό άνθρωπο και αποφάσισε ότι θα συνεργαστεί. Απορία είχαν τι πας να κάνεις. Είσαι ένας άνθρωπος που φανώς δεν σε ξέραν στο κύκλο τους. Εμφανίζεσαι. Κοίτα, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να τους κάνω δώρο το βιβλίο τους Φιλέλληνες. Μάλιστα. Που ήταν πολύ καλό που υπήρχε. Μάλιστα. Τώρα.
Γιατί το προηγούμενο βιβλίο μου ήταν για τους φιλέλληνες και το 1821. Οπότε είχαμε κάτι στη γραμμή μας, κατάλαβες. Εκ πρώτης όψεως, γιατί άμα το διαβάσουν, μπορούσε να το διαβάσουν. Ρωτήσαν τι πας να κάνεις όμως. Ναι, τους είπα ότι εγώ κάνω ιστορία του βιβλίου, έχω κάνει την ιστορία της εστίας, αστικό συντηρητικό σχόλιο, δεν έκανα το θεμέλιο, δεν έκανα το κέντρο, έκανα την εστία. Το κρατάμε στα σύνδια αυτά. Τους έστειλες μετά στο τέλος, δηλαδή ζητήσαν να το έστειλες για να πάθεις κάτι, το πήρα, ξέρεις αν κάποιος... Όχι, μόνο φιλέλληνες διακίνησα. Τώρα την εστία με την πήρα μόνοι τους, καλά κάνουν. Ενώ είναι των υστέρων τώρα, αυτό που το έβγαλες. Αυτό το έδωσα στους δύο που λέω, πήγα στον Γιαννάκηνα και στον Δημητρούλια στην Καλαμάτα. Που μου άνοιξε το σπίτι του, πήγα κάτσα μέρες στην Καλαμάτα για να τα βγήκαμε, φάγαμε μαζί, γνώρισα τη γυναίκα του, μαντρεμένο με Ουκρανή, την κορούλα του, πήγα δώρο στην κορούλα του. Αισθάνθηκαν ότι εσύ προσέγγισε αυτό το πράγμα, δεν αισθάνθηκαν κάποιο εκνευρισμό ή από το αποτέλεσμα, αυτό να πω. Όχι. Όχι. Δεν σε πήρε κάποιο τηλέφωνο να σου πει εδώ πέρα. Με πήρε ο Καραμαδούκης, ο οποίος είναι ο δημιουργός της Ένωσης Ελλήνων Αριστοκρατών. Γιατί δεν είχα βάλει σωστά το βιογραφικό του. Του ζήτησα συγγνώμη, κράτησα σημειώσεις στην επανέκδοση και θα τον διορθώσουμε. Αλλά εκτός από τον Καραμαδούκη, οι άλλοι που μου γράψανε, μου διορθώσανε λάθη. Η έκδοση αυτή δεν είναι το 82, είναι το 83 και τέτοια. Τα σημείο, γι' αυτό σας λέω, ο κατάλογος είναι διορθωμένος. Τους ευχαρίστησα ειλικρινώς. Μου είπαν ότι δεν συμφωνούμε με την άποψή σας, γιατί φαίνεται στο βιβλίο ότι δεν κάπως, κάπως ναι, αλλά πάντως καλά τα λέτε και είμαστε σε καλή, δεν χαλάσαμε τις καρδιές. Να συνεχίσω πέραν του βιωματικού, σε δύο-τρεις ερωτήσεις ακόμα που πραγματικά με έχουν απασχολήσει χρόνια. Σε αυτά τα δύο ρεύματα τα οποία προσδιορίζεις, το ένα της εθνικιστικής, το άλλο της νεοναζιστικής. Αυτά τα δύο ρεύματα μεταξύ τους υπάρχει κάποιο τύπου αντιπαράθεση, υπάρχει κάποιο δηλαδή ενώ σαγαστή συνεργασία δεν υπάρχει κάποιο... Ξέρω, δεν αισθάνονται οι μένω τους καπελώνει η αίσθησή μου είναι ότι την εποχή της ανόδου της Χρυσής Αυγής όλα αυτά ενώθηκαν. Γιατί βρέθηκε κάποιος που μπορούσε να τους βάλει στην Βουλή. Οπότε έκαναν στο πλάι τις διαφορές τους και μπήκαν υπό τη σκέπη του Μιχαλολιάκου. Όταν η Χρυσή Αυγή κατέρευσε, ξαναγυρίσανε στο δικό τους δρόμο. Στο δικό τους διαδρομές τους. Μία άλλη ερώτηση, την οποία μου έχει δημιουργηθεί πολλά χρόνια. 4.200 τίτλοι, πολλά και πολλοί των οποίων είναι και πολύ σέλιδοι. Πάντα αναρωτιόμουν. Κάποια, πέρα από τα σκύβαλα λέει που είναι κάποια πράγματα, ποιος τα γράφει όλα αυτά. Θέλω να πω βάζει κάποια ισπογραφή, λέει, έχω βελόπουλια. Έχουν κάποιους λογογράφους, δηλαδή αν έχεις μια αίσθηση, υπάρχει κάποιος που τα γράφει. Είναι... Μα έχουν ονοματεπώνω, είναι υπαρκτοί άνθρωποι, αυτοί που λέω από το της αρχαιολατρικής. Ναι. Καταλαβαίνω, να βγαίνει ένας διακόπτης και λέει 40 τίτλοι. Καλά, δεν θα έχει μερικούς νέους να το γράφουν, εντάξει, θα έχει. Αλλά δεν μπορώ να το αποδείξω αυτό. Μία διαφωνία μου που πιστεύω ότι είναι για το μέλλον, δεν είναι μια φορά την παρουσίασή σου. Θεωρώ ότι οι δύο επιφανέστεροι εξ αυτών στο πολιτικό πεδίο είναι κάτι διαφορετικό, λέω εγώ. Δηλαδή, αναφέρομαι στον Γεωργιάδη και Μελόπουλο. Ο Γεωργιάδης, η εκδοτική επιχείρηση Βιβλιοθήκη των Ελλήνων είναι του πατέρας. Ο πατέρας ήταν φιλόλογος και είχε δύο σειρές. Μία με αρχαίους συγγραφείς και μία με βυζαντινούς, πατέρες της Εκκλησίας. Ο Γεωργιάδης ανετυπώνει τα βυζαντινά, αλλά συνεχίζει κανονικά τα αρχαία. Και ξεκίνησε και την επιχείρηση με την ελληνική αγωγή που κάνει μαθήματα σε νήπια αρχαίων ελληνικών, σε σκυλάκια και άλλα τέτοια. Μην γελάτε, έχει συμβεί. Πήγαμε τα σκυλάκια του να τους κάνουμε αρχαία ελληνικά. Δεν ξέρω πώς εξελίχθηκε αυτό. Αλλά ο Γεωργιλάς της Λόγχης, όταν συναντηθήκαμε λίγο επιτροχάδι γιατί έπρεπε να πάει να πάρει τη μικρή έκτη δημοτικού από το μάθημα των αρχαίων του Γεωργιάδη.
ένα σχόλιο το οποίο επίσης μου κυρίως ενδιαφέρον. Αυτή η κατηγορία μηχανικών, φιλικών, φυσικών σε εισαγωγικά χωρίς επιστημόνων, οι οποίοι γράφουν όλες τα ψευδεπιστημονικά, κατά καιρούς είχα αναρωτηθεί, γιατί το επόμενο το θεωρητικό το καταλαβαίνω. Αν υπάρχει μια διαταραχή, δηλαδή, θέλω να πω διαταραχή. Στο φυσικομαθηματικό, εννοώ. Πραγματικά, αν υπάρχει μια διαταραχή. Κοίτα, προσεγγίζουν τα αρχαία κείμενα αναζητώντας πληροφορίες για επτάμενες μηχανές, για πυρηνική ενέργεια, γιατί η Αργό ήταν πυρηνοκίνητη. Υπήρχαν ρομπότ στην αρχαία Ελλάδα. Οι Έλληνες είναι από έξω, από άλλο πλανήτη, είναι οι Έλληνες. Οι Έλληνες και οι Εβραίοι είναι από άλλους πλανήτες, θα το δεχόμαστε αυτό, οι δύο αρχαίοι λαοί, αλλά οι πλανήτες αυτοί, αλλά οι πλανήτες αυτοί είναι σε πόλεμο μεταξύ τους. Μετανάστες φύγετε, σπίτια σας. Πάτε στο χωριστή χώρο προέλευση, στον πλανήτη προέλευση. Είναι... Και δύο τελευταία, ένα σχόλιο και μια ερώτηση. Το σχόλιο είναι, είναι εντυπωσιακό ο βολονταρισμός σε αυτό το όνομα. Δηλαδή ο δυναμισμός, η κινητικότητα, όλο αυτό το πράγμα είναι, αν φύγεις από το δεις περιγραφικά, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Και αυτό που θεωρώ πως αλλάζει στα 50 χρόνια από την περιθωριακότητα των ομάδων της δεκαετίας του 70 και του 80, είναι η μεταβολή ενός εκδοτικού ακροατηρίου. Ενός εκδοτικού ακροατηρίου που στην εποχή της ιδιωτικής τηλεόρασης στη δεκαετία του 90, αυτή είναι η κρίσιμη τομή, πολύ κρίσιμη τομή. Και το μακεδονικό. Το μακεδονικό, αλλά είναι η ιδιωτική τηλεόραση, η παρουσία αυτών των ανθρώπων που δημιουργεί μαζικά ακροατηρία με χιλιάδες τίτλους και θα τολμούσα να πω για κάποιες περιπτώσεις, δημιουργεί μια σοβαρή οικονομική βάση. Μια σοβαρή οικονομική βάση που τους επιτρέπει να στηθούν μετέπειτα καριέρες που εκφεύγουν του, δηλαδή θεωρώ ότι υπάρχει ένα κομμάτι ανθρώπων που λένε σε αυτό ή θούν ή αυτό ή ξυφολόγοι, ξέρω όλα αυτοί. Και οι άλλοι, ενώ οι πιο επιφανείς που ξέρουμε, οι οποίοι καβάλισαν ένα όχημα, ένα άρμα και είχαν και την οικονομική σώση που το επέτρεψε αυτή τη στιγμή. Η Χρυσή Αυγή, για παράδειγμα, κάνει, πολλαπλασιάζει τα εκδοτικά της μόλις μπαίνει στη Βουλή. Παίρνει την βουλευτική αποζημίωση, φτιάχνει αυτό το Ίδρυμα Υγείας, το οποίο βγάζει κάτι εκδόσεις απίστευτου κόστους, πιο μεγάλο ξέπλυμα χρημάτων δεν μπορεί να υπάρχει. Είναι κάτι εκδόσεις μεγάλου σχήματος σε υπερπολιτελές χαρτί, με κείμενο μηδέν, κείμενο τίποτα, δεν έχει, όλο φωτογραφίες είναι. Και αυτό το τυπώνουμε. Γιατί? Ένα βιβλίο σοβαρό βγάζουμε, σοβαρό. Την θεωρία των Ινδοευρωπαίων του Γκίντερ, μεγάλος Ναζί θεωρητικός. Αυτό τέλος πάντων είναι κανονικό βιβλίο, με αυτή την έννοια το λέω. Τα άλλα όλα τα έχω δει. Είναι για να κυκλοφορήσει το χρήμα. Κοίτα μας, ήταν η επόμενη ερώτηση. Δηλαδή, πώς κυκλοφορεί το χρήμα. Πώς βγαίνουν 4.200 τίτλοι, τυράς μεγάλο κτλ. Δηλαδή, και με δεδομένο την αθλειότητα, όπως λες, των εκδόσεων, πόσο τα πουλάνε, τι γίνεται, δηλαδή, αν έχεις δύσκολο να έχεις εικόνα σε αυτό. Αυτοί οι εκδότες, όλοι αυτοί οι εκδότες, βγάζουν τα βιβλία με δικά τους λεφτά. Δεν είναι εκδόσεις αυτοέκδοσης. Ποτέ. Κανείς δεν μου είπε κάτι τέτοιο. Μίλησα και με συγγραφείς, μίλησα και με εκδότες. Δεν είναι αυτοέκδοση. Είναι επιχειρήσεις κανονικές. Βάζει ρισκάρει ο εκδότης. Δεν βγάζει πολλά. Χάρη στην τεχνολογία σήμερα μπορεί να τυπώσει 100-200 και μετά να ξανατραβήξει. Δεν υπάρχει πρόβλημα πια. Έχουν και best sellers στην καριέρα τους. Ο Γιαννάκηνας μου είπε, το μεγαλύτερο μπεσέλε του Γιαννάκηνα είναι, θα το θυμηθώ, ένας που γράφει τις αναμνήσεις από τον εμφύλιο, το οποίο έχει κάνει στον Γιαννάκηνα 7 εκδόσεις. Μπορεί. Όχι καλή πατρίδα σύντροφα, μην έχει κολλήσει αυτός ο τίτλος, αλλά δεν είναι αυτό. Καμία σχέση. Λοιπόν, έκανε 7 εκδόσεις στο Γιαννάκηνα και πρόσφατα, πέρσι,
το είδα να βγαίνει από το επίκεντρο της Θεσσαλονίκης. Και ρωτάω το Γιαννάκηνα, γιατί έφυγε αυτός που είχαμε πει ότι είναι ο τίτλος ο... Δικός του τουρίστη. Γιατί μου λέει αυτός είναι μεγάλος πια στα χρόνια, έχει ανάγκη από λεφτά γιατί είναι άρρωστη η γυναίκα του και με παρακάλεσε να, να το βγάλει στο επίκεντρο για να έχει μεγαλύτερη διάδοση και να μαζέψει κάποια λεφτά. Και το έδωσε. Χρήστα. Εγώ έχω μία από τις ερωτήσεις του Άγγελου, αλλά με λίγο πιο συγκεκριμένα. Δηλαδή, αν πάμε να κάνουμε ένα διαχωρισμό των ρευμάτων εντός της άκρας δεξιάς. Έχουμε σίγουρα τους νεοναζιστές, έχουμε αυτούς που μάλλον τονίζουν το ζήτημα της ορθοδοξίας, έχουμε τους χουντέους, οι οποίοι φαντάζομαι ότι είναι πιο συντηρητικοί δεξί και λιγότερο με την κινητοποίηση των μαζών στον δρόμο, άρα λιγότερο κοντά σε μια νεοναζιστική αντίληψη. Ποια άλλα θα βάζαμε σε αυτό? Και επίσης, σε αυτό που αναφέρεται με τη Χρυσή Αυγή, το σκέφτηκα και εγώ σε ώρα μιλούσα. Δηλαδή, βλέπουμε στη Χρυσή Αυγή έναν τρόπο με τον οποίο όλα αυτά τα υπόγεια ρεύματα, ας πούμε, ηγεμονίας ή τέλος πάντων αμφισβήτησης μιας ηγεμονίας στην κίνηση των ιδεών σήμερα, ενώνονται με έναν τρόπο που ξαφνικά ήταν για όλους μας μια επαφή με το πραγματικό, η οποία αποτύπωσε κάτι παραπάνω από την κομματική δουλειά, ας πούμε, της Χρυσής Αυγής. Δηλαδή, φάνηκε ότι είχαμε ρεύματα τα οποία επηρέαζαν ανθρώπους, εμείς δεν τους ξέραμε, δεν τους είχαμε δει ποτέ, αλλά π.χ. εγώ όταν ήμουν μικρός, ήταν η μητέρα ενός μαθητή μου, η οποία δούλευε στο τηλεφωνικό κέντρο του Γιακόπουλου. Εγώ προφανώς δεν είχα ιδέα από αυτό και μας έλεγε ότι δεν σταματούσαν τα τηλέφωνα να χτυπάνε και ότι είχαν 12 τηλεφωνητές στο παράρτημα της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, αυτό σήμαινε προφανώς ότι υπήρχε μια πολύ υπόγεια διεργασία που κανείς μας δεν κατάλαβε, δεν είδε, που τη γελάμε τώρα. Δηλαδή, εντάξει, γελάμε με τις... Να πω το συγγνώμη που κοβάλα. Ο Βελόπουλος είχε εκπομπή στην τηλεόραση και όταν τέλειωνε την εκπομπή, έφυγε και πήγαινε στο βιβλιοπωλείο της Ιστοριογνωσίας στη Θεσσαλονίκη, όπου τον περίμενε το κοινό του, που έβλεπε από την οθόνη την εκπομπή, για να συζητήσει για τα βιβλία. Δηλαδή, η οργάνωση και ο αντίκτυπος σε ένα κοινό που είναι και τηλεοπτικό, αλλά πάει και στο συγκεκριμένο βιβλιοπωλείο για να συναντηθεί με τον Βελόπουλο και να συζητήσει από κοντά μαζί του, κύριο Σίβε, σημαίνει ότι υπάρχει μια εμπλοκή, μια στράτευση, ένας δυναμισμός που δεν μπορείς να το παραβλέψεις. Ένα ρεύμα για το, με στην αρχή της ερώτησης, ένα ρεύμα με το οποίο δεν ασχολείται γιατί είναι στις παρυφές, είναι οι τεδοκαθαριστές. Και αυτοί συναντιόνται με το αρχαιολατρικό και αυτοί είναι εθνικιστές, αλλά είναι κάτι άλλο. Έχουν εκδοτική παραγωγή και αυτοί. Κάποια στιγμή ο Γεωργιάδης συνεργαζόταν με τον εκδότη του Ιδεοθεάτρου, που έχει και ένα απίστευτο όνομα, το θυμάμαι τώρα. Και μετά, ο οποίος ήταν ο πρώτος που δημιούργησε την ελληνική αγωγή. Μετά την οικειοποιήθηκε ο Γεωργιάδης, δεν ξέρω πώς. Και τι άλλο, κάποια άλλη θυμάμαι, πάντως, ένα ερώτημα που γεννιέται είναι σε αυτή την αμφισβήτηση του υπάρχοντος, του φιλελεύθερου υποδείγματος κτλ. Αυτοί έχουν διάφορες τηλεπερσόνες διεθνώς, από την Αμερική και το InfoWord, το αμερικάνικο εδώ, μέχρι την Ελλάδα, οι οποίοι φαίνονται αρκετά. Πώς να το πει κανείς, αρκετά ελκυστικοί, ας πούμε, προσελκύουν πολύ κόσμο. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει από την άλλη πλευρά αμφισβήτησης του φιλελεύθερου υποδείγματος. Δηλαδή, γιατί όλοι αυτοί κατάφεραν σε ένα ευρύ κοινό, αμόρφωτο, οτιδήποτε που αναζητάει ένα δυναμισμό, να φαίνεται ότι προσελκύει, την ίδια στιγμή που η αριστερά, ας πούμε, πουλούσε κανένα βιβλίο σε κανένα φεστιβάλ? Έχω την αίσθηση, αν και θέλει ψάξιμο τη δουλειά, ότι με την παγκοσμιοποίηση και την πτώση του τείχους και την όλη αυτή την αλλαγή που συνέβη, ο εθνικισμός ήταν πολύ πιο ελκυστικός, πολύ πιο ασφαλές καταφύγιο για όλους αυτούς που βιώσαν αυτή τη μετάβαση αρνητικά και ήταν πολλοί αυτοί.
και έχουμε μια άνοδο των του εθνικισμού και μια επιστροφή της θρησκείας επίσης. Δηλαδή το γεγονός ότι στις χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού η Εκκλησία αναδύθηκε τόσο ισχυρή, την επαύριο ακριβώς, είναι σημαντικό. Εγώ εκεί το ανάγω τώρα, γιατί η αριστερά δεν μπόρεσε να συγκροτηθεί, τόσα χρόνια έχουν περάσει, και να διατυπώσει έναν λόγο πιο πιστικό, έτσι ώστε αυτούς που ακολουθούν τον εθνικιστικό λόγο να τους οδηγήσει σε έναν άλλη, σε μια άλλη θεώρηση των πραγμάτων, αυτό πρέπει να το δει σοβαρά. Άννα, και εγώ σας ήθελα ένα σχόλιο ήθελα να πω, ότι στη συνέχεια σε αυτά που λέει ο Χρήστος, βλέπω ήρθα πολύ στο τέλος και δεν μπορώ να καταφύγω πολύ, αλλά βλέπω όλα αυτά που έχετε βρει στη μελέτη σας και πολύ σαν δείγμα του alt-right, τι έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα, αυτό που λέμε ως εναλλακτική δεξιά, που έχει πάρα πολύ να κάνει με την επικοινωνία. Και κάπως έχουν πετύχει να εδραιωθούν στην επικοινωνία με τους ανθρώπους και με το τρόπο που το κάνουν. Έχουν ένα πυρήνα τον οποίο στηρίζουν και ο οποίος είναι πολύ σταθερός. Για παράδειγμα, τα τελευταία 20 χρόνια οργανώνεται κάθε χρόνο η γιορτή του Ίωνος. Είναι μια τελετή που οι εκδότες, αυτό το στηρίζουν οι εκδότες, οι συγκεκριμένοι εκδότες, μαζεύονται στη Βασιλής Σοφίας, εκεί που δολοφονήθηκε ο Ίωνας Δραγούμης, και κάνουν ένα πνευματικό μνημόσυνο, και είναι η γιορτή του Ίωνος αυτή. Βραβεύουν έναν από αυτούς. Υπάρχουν κάποια τελετουργικά τέτοια που συσπυρώνουν το χώρο και έχουν σημασία, δηλαδή κάποια σύμβολα είναι πραγματικά λειτουργικά σε αυτό το επίπεδο. Θα μπορούσα να ρωτήσω κάτι κι εγώ, χάρη, και μετά. Να ρωτήσω κάτι. Η διαδικτυακή παρουσία των ομάδων της ακροδεξιάς λειτουργεί παράλληλα με τα ιδιωτικά επιχειρήματα ή σε συνεργασία? Δηλαδή υπάρχουν ομάδες που διακινούν υλικό μόνο μέσω διαδικτύου χωρίς να έχουν... Υπάρχουν ομάδες που... αλλά βρήκα και το εξής... Αυτό το Μεταπίντια έχω... Ναι. Το Μεταπίντια είναι διεθνές. Είναι διεθνές. Στηρίζεται από ομάδες που έχουν και εκδοτική παρουσία, για παράδειγμα αυτό, ή είναι κάτι που λειτουργεί παράλληλα ξένα? Το Μεταπίντια δεν είναι σαφές ποιος το έχει. Είναι ένας, το όνομα που βρήκα είναι, συνδέεται με το Άρκτος. Δηλαδή είναι ο ίδιος όμιλος. Όχι από την αρχή, αλλά κάποια στιγμή άρχισε η Άρκτος να διαφημίζεται έντονα στο Μεταπίντια. Οπότε υποθέτησε ότι υπάρχει κάποια σχέση. Αυτό που συνάντησα στα έντυπα του χώρου, υπάρχει ένα περιοδικό, δεν έχει βγάλει πολλά τέτοια στην Ελλάδα, το λένε Centro Mag. Το Centro Mag είναι διεθνές περιοδικό, δηλαδή υπάρχει η γαλλική εκδοχή, η αγγλική εκδοχή, η γερμανική εκδοχή κλπ. Με το ίδιο layout, είναι κόκκινο, μαύρο και λευκό. Έχει νέα από τη μουσική σκηνή και άρθρα και ενημέρωση για το χώρο. Και γράφουν οι Έλληνες της ελληνικής έκδοσης του Centro Mag, ότι είναι δύσκολο, αλλά εμείς θα προσπαθούμε συνεχώς να σας φέρνουμε το περιοδικό σας έντυπο. Γιατί το έντυπο δεν μπορούν να το καταστρέψουν, ενώ το διαδίκτυο μας το κατεβάζουν όποτε θέλουν. Και αυτό είναι μία awareness για τη χρήση του εντύπου, που είναι πραγματικά δείχνει ότι έχουν προβληματιστεί σοβαρά για το... τις δυνατότητες του διαδικτύου, τους περιορισμούς όμως επίσης του διαδικτύου και το πλεονέκτημα της αυθαρσίας του εντύπου. Και γι' αυτό θα συνεχίσουν να βγάζουν. Δηλαδή και οι ομάδες αυτές, οι περιφερειακές, οι Λυκόρια, οι Ινιάδες, όταν είναι προφανές ότι δεν έχουν δυνατότητα οικονομική αυτή. Είναι, υποθέτω είναι φοιτητικά group που μαζεύονται και κάνουν κάποια δουλειά στον ελεύθερο χρόνο τους. Όταν έχουν χρήματα, τυπώνουν. Σε λίγα αντίτυπα, αλλά τυπώνουν. Οι Ινιάδες βγάζουν βιβλία του Έβολα, για παράδειγμα. Και η Λυκόρια. Είναι η λατρεία των ωραίων. Είναι άλλη αντίληψη αυτή. Ότι ο άνθρωπος πρέπει να κάνει την υπέρβαση
την φυσική κόπωση της ανάβασης, της αναρρίχησης, για να έρθει πάνω από τον κοινό όρο, το μέσο όρο, και να μπορέσει να αναλάβει τον ηγετικό του ρόλο. Πιστεύω. Δύο γενικές ερωτήσεις, μια πολύ συγκεκριμένη, να αρχίσω τη συγκεκριμένη. Μου έκανε πολύ εντύπωση οι πολύ καλέστερες εκδόσεις από την ομάδα του Engine of Mountain. Ναι, τα πολύ ατσαλίγωνα. Και οφείλω να πω ότι χωρίς να το ξέρω, τσιμπήσει το κομμάτι του από τα εκδοτικά του και το οποίο ήταν και εξαιρετικό και στις μεταφράσεις. Ναι. Δεν θυμάμαι, νομίζω ότι ήταν κάτι από τις θεωρίες των Ελίτ. Παρέτω. Ναι. Εγώ πήρα του Στερνέρ, του Στένχερ, τη φασιστική ιδεολογία και το πήρα ανυποψίαστη. Και μετά κοιτάζοντας εκδόσεις του ιδίου, των ιδίων, λέω κάτσε, εδώ κάτι γίνεται. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αυτός ο συνδυασμός άλλοι τίτλοι από τον ίδιο εκδότη και έτσι τους βρήκα. Αυτό ενδεχομένως διαφοροποιεί λίγο ακριβώς επειδή είναι πολύ πιο ακριβό να δείχνει και άλλες χρηματοδοτήσεις, αλλά πράγματα δεν ξέρω πώς κινούνται όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτό θα είναι μια ειδική παρατήρηση. Τι είναι ο οικοφασισμός, δηλαδή αν έχετε καταφέρει να δείτε κάποιες γραμμές επιχειρήματα, αν έχετε μελετήσει το λοιπόν. Και το δεύτερο, όλοι αυτοί, αν μπορείτε να το κατοπίσετε και εμπειρικά, αν έχει έρθει σαν υπόθεση δηλαδή. Συνήθως ερμηνεύουν τις θεωρίες της νομοσίας σε ένα θεωρητικό επίπεδο, σαν μια αντίδραση σε μια νευρωσική διαδικασία, ας πούμε. Αν σε αυτούς τους χώρους, από τις αναστροφές σας, από τα διαβάσματά σας, από τα διαβάσματά σας, θα μπορούσα να πείτε μια τέτοια ερμηνεία, ας πούμε, αυτό το περίφημο angst, μπορεί εδώ πέρα να βρει πρακτικές εφαρμογές. Λοιπόν, ο οικοφασισμός είναι η αποστροφή προς τον σύγχρονο τεχνολογικό πολιτισμό. Καταστρέφει τον πλανήτη, καταστρέφει τους φυσικούς πόρους και πρέπει να επιστρέψουμε στην φυσική ζωή, να προστατεύσουμε τη φύση. Αυτό μέχρι εδώ καλά πάμε. Αλλά η τελευταία ερμηνεία αυτού του ρεύματος έχει καταλήξει ότι αυτό που μολύνει το φυσικό χώρο και το φυσικό περιβάλλον δεν είναι τα εργοστάσια, δεν είναι η πυρηνική ενέργεια, είναι η μετανάστες. Οπότε είναι εμπρός να καθαρίσουμε από τους μετανάστες. Στην πανδημία δε κυκλοφορήσαν και σλόγγαν και emoji και κάτι που έλεγε ότι ο ιός είμαστε εμείς. Ότι ο ιός της γης που μολύνει τη γη είμαστε εμείς. Και πρέπει να, αυτή ήταν η πιο ακραία, αλλά η ακροδεξιά, η ρατσιστική της προσέγγιση είναι να διώξουμε τους μετανάστες που μολύνουν το περιβάλλον. Στην αρχή του οικοφασισμού είναι και η Ντέβη, με την Ινδουιστική της φιλοσοφία της επιστροφής στη φύση και της αρμονίας, της γιόγκα και βάζει μέσα τα πάντα. Θεωρείται προθιέρια αυτού του χώρου την εποχή του 60-70. Για τις θεωρίες σημασία. Σαφώς είναι μια απόπειρα εξήγησης αυτού που δεν μπορούμε να, που μας έχει ενσκύψει και δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε ορθολογικά. Και προσπαθούμε να βρούμε έναν αποδεδομένο τράγο, μια θεωρία, να τοποθετήσουμε τον ένοχο κάπου αλλού που δεν μπορούμε να τον επηρεάσουμε. Τι μπορεί να κάνει κάποιος κατά του διεθνού σιωνισμού. Απλώς να το καταγγείλει. Και αυτό αφαιρεί και όλες τις ευθύνες από τους υπόλοιπους. Μια πρόσθεση, τι παρατήρησα εγώ σε κάποιον οικοφασισμό, ότι πέρα από, από το μεταναστευτικό ζήτημα περιβαλλοντικό, έχουν ενσωματώσει πλήρως και το
μια έμφυλο ζήτημα που είναι απ' την άλλη, ότι η φυσική θέση της γυναίκας είναι προφανώς κατώτερη από τον άντρα, ο άντρας ηγείται. Δηλαδή το έχουν ενσωματώσει όλο με το περιτύλιγμα του φυσικού και γι' αυτό ήθελα να σημειώσω. Ναι, όχι, τα έμφυλα ζητήματα είναι ένα άλλο πεδίο μεγάλο που μπορεί κανείς να μιλάει ώρες γι' αυτό. Επίσης, Ιωάννα, αυτό ήθελα να πω πριν για τα εκδοτικά. Υπάρχουν ολόκληρες κατηγορίες βιβλίων που δεν υπάρχουν καθόλου σε αυτό το χώρο. Δεν υπάρχει κανένα βιβλίο τέχνης. Κανένα. Υπάρχουν πολύ λίγα λογοτεχνικά. Ποιητικά έχει κάτι. Έχει κάτι και ο Μιχαλολιάκος ποιητική σίγουρα. Ναι. Μεγαστός και η Θράκη. Φρακτικός Ιωνός. Έχει βγάλει ποιήση, ναι. Το έχω δει κυκλοφορήσει. Ναι. Ο Θρακικός Ιωνός, τώρα θυμάμαι το όνομά του, ποιος είναι, πώς τον λέμε, τον έχω στο βιβλίο. Νομίζω ευαίσθητες αντιδράσεις. Είναι τραγικά, έχω διαβάσει ποίηματα του χώρου, είναι απίστευτο. Αλλά ο Θρακικός Ιωνός, η εκδόση που βγάζει τώρα, γιατί τον βάζω, είναι εντελώς ουδέτερες. Δηλαδή είναι βιβλία ιστορίας και λαογραφίας της Στράκης. Τα κεντήματα του Σουφλιού. Αλλά ο δημιουργός τους είναι παλιός Χρυσαυγίτης, υψηλός τέλεχος της Χρυσαυγίτης, ο οποίος διατηρίζονταν όπι τον πυρήνα στην Αλεξανδρούπολη, κάνει εκδηλώσεις ρατσιστικού αντιναστευτικού περιεχομένου, όπως και ο άλλος της Αυλού της Μάνης στην Αρεόπολη. Και με αυτό μίλησα στο της Αρεόπολης, μίλησα στο τηλέφωνο. Αρνήθηκε με τα βδελιγμίας ότι έχει κάποια σχέση και αυτός υψηλό βαθμός Χρυσαυγίτης και ήταν αυτός που σήκωσε πάνω του όλη την καμπάνια των Σπαρτιατών στην Πελοπόννησο, όπου σάρωσε. Οι Σπαρτιάτες στις περιοχές του Δημακόγιανη, τον θυμήθηκα αυτόν, πήραν το διπλάσιο ποσοστό από την Ελλάδα. Πολύ αποτελεσματικό. Κατά τα άλλα βγάζει ημερολόγια, συνταγές, ο τουρισμός της Μάνης, οι ομορφιές του τόπου μας και τέτοια. Αλλά δεν, όταν η παράταξη τον χρειάστηκε, την έκανε τη δουλειά του. Γι' αυτό το σχήμα του Γκρίφιν με το ρίζωμα μας ταιριάζει, γιατί αυτοί οι πυρήνες είναι ίσως εν υπνώση κάποιοι, αλλά είναι εκεί, επικοινωνούν μεταξύ τους. Και όταν θα χρειαστεί, θα λειτουργήσουν. Είναι λίγο σαφήλαιο που είναι αυτό. Θέλω και εγώ να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, σε όλο αυτό το ελληνικεντρικό κομμάτι, αλλά και στο νεοναζιστικό, αν, ας πούμε, έχεις μία εικόνα, η σχέση τους με την Εκκλησία ποια είναι. Δηλαδή, στο κομμάτι το αρχαιοελληνικό, πώς ενσωματώνει όλο αυτό, αν το ενσωματώνει της Ορθοδοξίας. Υπάρχει εκεί μια ένταση πιθανώς. Δεν ασχολούνται. Δηλαδή το πιο η μορφή από τα βυζαντινά χρόνια που απασχολεί είναι ο πλήθων γεμιστός. Έλληνες εσμέν και τα λοιπά. Ο πλήθων γεμιστός, ναι, είναι ειδική κατηγορία, αξίζει να τον δει κανείς προσεκτικά. Δεν ασχολούνται με την Εκκλησία. Καλά, οι αρχαίοι δωδεκαεθεριστές, δεν το συζητάω, είναι ερετικοί και καταδικασμένοι. Αγαπούν κοσμάει το λόγο. Αγαπούν κοσμάει το λόγο. Η εκκλησία μας κανονικοποίησε και τον Παπουλάκο τώρα. Σωστά. Άρα αρχίζει να γίνεται πιο περίπλοκο το πράγμα. Και γι' αυτό και ο Νατσιός όταν εμφανίστηκε με τη νίκη ήταν κεραυνός ελευθερία. Ναι. Τίποτα δεν τον προετοίμαζε τον Νατσιό, γιατί ο Νατσιός ήταν εντελώς το δικό του, άλλος χώρος. Ένας άλλος χώρος και αναρωτιόμουν, έτσι. Και δεν υπάρχουν, δεν έχουν επαφή. Ευχαριστώ. Να κάνω και εγώ κάποιες ερωτήσεις, να θυμηθώ ποιες είναι. Η πρώτη από καλέτζης γράφει ποιήματα. Μη σας τύχει. Η πρώτη ερώτηση είχε να κάνει, ας πούμε, πώς μπορούμε... Αυτό που ρώτησε ο Άγγελος, ας πούμε, αυτό μπορούμε να ερμηνεύσουμε το γεγονός ότι αυτές οι δύο, ας πούμε, έτσι, θεωρήσεις, η ελληνοτική και η ναζιστική, ας πούμε, δεν έχουν ανταγωνιστική τάση. Δηλαδή, τι εννοώ, ας πούμε, ότι στην αριστερά, ας πούμε, τσακώνονται σε τα σκυλιά
για πίθανα ζητήματα, τα πολύ πιο minor από μια συνολική κοσμοθεώρηση, ας πούμε, που σε μια βάζει, δηλαδή, ας πούμε, η ελληνικεντρική να βάζει το μεταξά στην αφήγηση και το Παπαδόπουλο και οι άλλοι να υποκρίνονται ότι αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Και μου κάνει εντύπωση, ας πούμε, γιατί το συνδύαμε με το Μενέλαο, είναι ότι όταν, ας πούμε, ανέλαβαν στην Ελλάδα οι αρχές κατοχής, οι πρώτοι που κυνηγήσαν ήταν μεταξικοί, ως συνεργός του σύλλογου. Δηλαδή, οι πρώτοι του σύλλογου ήταν μεταξικοί, ας πούμε, στο. Άρα μου κάνει εντύπωση ότι ακριβώς δεν αναπτύσσεται μια και σε επίπεδο ελληνικό, αλλά και σε επίπεδο ιδεολογικό. Γιατί, ας πούμε, θα λέει κανείς ότι εντάξει. Δηλαδή, η εύλογη, ας πούμε, το εύλογο θα είναι ο ανταγωνισμός μεταξύ τους, όχι, ας πούμε, μια άτυπη, ας πούμε, συνενοχή. Λειτουργεί ο κοινός παρονομαστής του εθνικισμού, απόλυτα ισχυρή συγκολητική ουσία. Και δεύτερον, η έννοια του ανταγωνισμού δεν υπάρχει καθόλου. Καθόλου. Βγάζουν ταυτόχρονα τον ίδιο τίτλο δύο και τρεις οίκοι. Δηλαδή αυτό που προέχει, έχω την αίσθηση εγώ και από τις συζητήσεις που έκανα μαζί τους, προέχει να περάσει το μήνυμα και ας το περάσεις εσύ, ο συναγωνιστής σου βρεις να το περάσει. Δεν μας νοιάζει τώρα το εσύ ή εγώ, είναι να περάσει το μήνυμα. Άρα σε αυτό, όταν εσείς μιλήσατε, ας πούμε, π.χ. με τον Γιαννάκη, να είμαι άλλος, αυτός, ας πούμε, κριτήκαρε τους άλλους, δηλαδή, ας πούμε, γιατί Χρυσή Αυγή τι είπε. Δηλαδή, γιατί, ας πούμε, από την άλλη, δηλαδή, έχω καταλάβει, ας πούμε, ότι οι μεν κατηγορούν τους δε, ότι για υλικό πατριωτισμό, ας πούμε, ότι εσύ, δηλαδή, και υπάρχει μια στροφή και του Κασιδιάρη τώρα, δηλαδή, υπάρχει μια τομή σε σχέση με τον Μιχαλογιάκο, αφού ότι έφυγε, που διαφοροποιείται πλήρως με τα ναζιστικά σύμβολα. Αυτό που σου λένε είναι ότι ο Νίκος έχασε το μέτρο. Α, ο Νίκος είναι ο Λιτάκος. Αυτό που δεν αναφέραμε και είναι παράληψη, πρέπει να το έχουμε σκεφτεί, είναι ο Μάκης Ογδωρίδης. Α, ναι, αυτό καλά. Αυτός είναι. Δεν είπαμε τίποτα για αυτό. Αυτό ήθελα να αναφέρω, ότι κάποια στιγμή πέρα που δείξατε κάποια βιβλία, επειδή έκατσα και τώρα, τα είχα ψάξει και εγώ λίγο αυτά, ένας... Ναι, ήταν πολύ ενεργός. Ήταν πολύ ενεργός. Ήταν πολύ ενεργός και στις διεθνείς σχέσεις. Στη σχέση με το εθνικό μέτωπο στη Γαλλία και με τον Λεπέν, τον πατέρα Λεπέν. Αλλά έβγαλε έντυπα, είχε περιοδικά ο Βορύδης, δεν έβγαλε βιβλία, αλλά είχε τα νέα τάση, νομίζω. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα έχει η Νέα Τάση. Η Νέα Τάση έχει δημοσιεύσει το υπέροχο άρθρο συνέντευξη του Ψιακή με τον καταπληκτικό τίτλο, πηχαίο τίτλο, «Δεν είμαι θα κουλτουριάριδες». Όπου εξηγεί όλη τη στρατηγική του. Και μου κάνει εντύπωση, και το δεύτερο που θέλω να σχολιάσω είναι, και μου είχε ο Σμό Βορύδης, άμα κάτσει κάποιος και το δει και τι λέει κτλ. Έχει υιοθετήσει όλη αυτή την λογική του δεξιού γραμμισιανισμού. Mm. Δηλαδή, η ακροδεξιά μετά την Αλγερία και τα λοιπά, η γαλλική εννοώ, υιοθέτησε μια λογική να διεισδύσει στους θεσμούς. Ο Μπενουά, ο Βενέρα. Ναι. Και αυτό, ας πούμε, μου κάνει εντύπωση. Αν, ας πούμε, το έχετε δει ως ευρύτερη συζήτηση να συμβαίνει, διότι νομίζω, εντάξει, τώρα σε αυτό μπορεί να κάθε να πει νομίζει, αλλά ότι υπάρχει εμπράκτο σημαίνει αυτό. Δηλαδή, π.χ. ο Βορύδης και όλοι αυτοί αυτό κάνανε. Αυτό. Δηλαδή, πήγαν να κάνουν μια είσοδο στους θεσμούς, αλετριώνοντας τους από μέσα, ας πούμε, κάπως έτσι. Εκδοτικά, αυτό είναι πολύ έντονη. Οι εκδόσεις αυτές της νέας δεξιάς που έχει μεταφράσει στην ελεύθερη σκέψη είναι πολύ έντονες μέχρι τις αρχές του 90. Μετά σταματάνε τα χέρια. Φυσικά ρώτησε, γιατί τα παρατήσαμε αυτά και σταματήσαμε τα λόγια. Και μου είπαν δεν τραβάγανε. Διότι αυτές οι εκδόσεις δεν ήταν στο κλίμα που ανέμενε το κοινό τους να διαβάσει. Και το γυρίσανε και αυτοί σε πιο ελληνοκεντρικά, συνωμοσιολογικά, ήταν πιο καλύτερη πέραση. Αλλά αυτές οι ιδέες του Μπενουά, οι πιο διανοουμενίστικες, έτσι, η σκέψη του Μπενουά είναι θεωρητική, είναι πιο δύσκολη. Φαίνεται ότι δεν είχε ανταπόκριση.
απλά είναι εντυπωσιακό μάλλον ότι η ασχέτηση είναι θεωρητικό, εμπράκτος νομίζω το πάνε καλά. Και κάτι τελευταίο ήθελα να ρωτήσω σε σχέση με το, με το μεταξά, με το καθίσιο μεταξά. Αν ας πούμε υπάρχει μια γραμμή σκέψη, μια γραμμή ερμηνείας, εφόσον δεν ασχολούνται οι πιο έτσι ακραφινώς δεξί, η ελληνοκεντρική, ποια είναι η γραμμή ερμηνείας, ήταν πατριώτης, γιατί ας πούμε το ζήτημα είναι ότι παίζει και το σώμα του συνασμού εκεί πέρα, άρα ήταν πατριώτης ή άλλοι τι ήταν, γιατί επίσης είχε ενσωματώσει και όλους τους Ναζί μέσα, ο μεταξύ, θέλω να πω. Τι λένε οι Ρωμαίοι. Θεωρούν ότι είναι γνήσια έκφραση του ελληνικού εθνικισμού, γι' αυτό και βγάζουν επίσης και όλους τους. Ναι, τους ίσονες διανοούμενους γύρω από τον Κύπρο του Μεταξά, τον Βεζάνη, τον Κάρζη. Έλα εντελώς ξεχασμένα σήμερα. Και ο Σικουτρής είχε γράψει για τον το ηρωικό άνθρωπο που συμβαδίζει κατά κάποιον τρόπο με αυτό το φασιστικό ιδεώδες του νέου ανθρώπου. Η αίσθηση ότι είμαστε στην παρακμή και κάτι καινούριο πρέπει να έρθει, πιο δυνατό, πιο ισχυρό για να μπορέσουμε να ξαναπάρουμε μπροστά, αυτό ήταν μια διάχυτη ιδεολογία στον Μεσοπόλεμο. Αυτοί τους επανεκδίδουν συστηματικά. Ο Μεταξάς είναι ο πρώτος πατριώτης. Και επίσης όλοι αυτοί είναι και υπέρμαχοι της Δημοτικής. Ο μόνος που γράφει σε μια στριφνή γλώσσα είναι ο Πλεύρης. Ο Πλεύρης είναι το δικό του ίδιωμα, ο Πλεύρης είναι κατηγορία από μόνο. Ό,τι νομίζω ότι όχι, εντάξει. Να πω και κάτι τελευταίο σχέση με αυτό. Μου κάνει απλά εντύπωση πούμε, ότι οι ελληνοκεντρικοί βγάζουν ας πούμε εσύ τσεγασικάκι, που έχουν, δηλαδή τώρα έχουν βγάλει τα πάντα. Εγώ εννοείται ότι τα έχω πάρει και τα διαβάζω με μέλια αυτά τα βιβλία. Μου κάνει εντύπωση ότι πολλοί από αυτούς, ας πούμε, ήταν, δηλαδή ότι αυτοί μετά γίνανε συνεργάτες της κατοχής. Και αυτό, ας πούμε, κάπως δεν φαίνεται να τους πειράζει ότι μετά, ας πούμε, μεταπίδησαν στο. Όχι, γιατί η Σίτσα ήταν του Μεταξά, οπότε. Μετά. Ναι. Αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, να ευχαριστήσουμε ακόμη μια φορά την Μαρία. Και πριν κλείσουμε για σήμερα, να κάνω και μια ανακοίνωση για το επόμενο μας σεμινάριο. Κρατήστε την ημερομηνία 18 Οκτωβρίου. Θα έχουμε μαζί μας τον Κωστή Καρπόζηλο, που θα μας μιλήσει για το τι συνέβη στο σύντροφο Πεναρόγια, η γαμμένη κόσμη του εβραϊκού σοσιαλισμού. Θα σας περιμένουμε και ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ που σας ευχαριστούμε.